χρειάζεται και αυτό το οποίο θα πρέπει να συγκρίνουμε είναι ποια θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχε υπάρξει η διαπραγμάτευση του 2015. Αν δεν είχαμε κάνει τη διαπραγμάτευση του 2015, η οποία μείωσε τα πρωτογενή πλεονάσματα για όλη την περίοδο από το 2015 μέχρι το 2018, σήμερα για το 2017 ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος θα ήταν 4,5%. Δηλαδή 5 δισεκατομμύρια περισσότερα μέτρα από αυτά τα οποία έχουμε εμείς με δυσκολία. Σωστό είναι με, αυτό, αλλά με προβληματισμό, με μεγάλα πολιτικά διλήμματα τα οποία βρήκαμε μπροστά μας. Πέστε μου όμως και τα οποία πρέπει να πάρουμε. Γιατί εδώ για να είναι ολοκληρωμένο η Νέα Δημοκρατία λέει θα είχε άλλους ρυθμούς ανάπτυξης. Πώς θα είχε άλλα έσοδα. Εδώ πρόκειται για τη φαντασιοπληξία του. Εγώ κάνω τον δικηγόρο μου. Ναι, καλώς κάνετε. Αλλά πρόκειται για τη φαντασιοπληξία. Πρόκειται για τη φαντασιοπληξία του success story. Όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να. Το έλεγε, success story. Success story. Εσείς το κάνετε true story. Αφήστε με να σας πω ένα σημείο. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2018, το 2019, το 2020, το 2021, στην περίπτωση που το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,5%. Σωστό, έτσι δεν λέει. Ότι με 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα που υποτίθεται ότι έχει δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση, ενώ δεν έχει δεσμευτεί, δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης έτσι ώστε να δημιουργηθούν δουλειές, να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία και άρα να προχωρήσουμε. Πώς ακριβώς θα πετύχαινε αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όταν το πρωτογενές πλεόνασμα που είχε συμφωνήσει δεν ήταν 3,5, ήταν 4,5. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ, στο κεντρικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης στους οποίους ευαγγελίζονταν και τους οποίους φαντασιώνονταν δεν μπορούσαν να επιτευχθούν με τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα. Για 4% νομίζω ρυθμό ανάπτυξης. Μιλούσαν για 3,5% ρυθμό ανάπτυξης με 4,5% πρωτογενές πλεονάσμα. Αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά. Αυτά είχαν γίνει μόνο στο μυαλό του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Για ξέρω, τα βλέπανε αυτά. Προφανώς τα βλέπανε, ωστόσο. Το θέμα είναι ότι για λόγους που έχουν να κάνουν με την πολιτική μηχανική και με την μηχανική διαχείριση του χρέους, οι έξω θέλουν να επιβάλλουν μια συγκεκριμένη πολιτική για την ελληνική οικονομία. Και νομίζω ότι εξακολουθούν, αλλά γίνεται με πολύ ηπιότερο τρόπο. Και γιατί γίνεται με πολύ ηπιότερο τρόπο και γιατί υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας. Μαζί σας, γιατί είσαστε και αριστερά. Κοιτάξτε, το πιο σκληρή μπορούμε να το συγκρίνουμε με βάση τα νούμερα, με βάση τα γεγονότα, με βάση τις πραγματικούς όρους. Δεν είναι τόσο σκληρά τα μέτρα που ζητάνε απέξω. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα γεγονός. Η ζωή του πολίτη όμως, από το 2015 που ανελάβατε, δεν βελτιώθηκε. Επομένως επιβαρύθηκε. Άρα, εντάξει, και εσείς βάλατε βάρη. Εμείς λέμε το εξής, το 2015 τον Αύγουστο βρεθήκαμε σε ένα πραγματικό πολιτικό δίλημα. Τον Ιούλιο μάλλον του 2015. Το πολιτικό δίλημα αυτό ήταν αν, αφού είχαμε κάνει όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, αφού φτάσαμε τη διαπραγμάτευση στα όρια της, αφού φτάσαμε και εμείς οι ίδιοι στα όρια μας, αφού ψηλαφίσαμε τα όρια της ίδιας Ευρώπης, αν θα κάνουμε έναν συμβιβασμό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να κρατάμε ανοιχτή μια προοπτική, ή αν θα πούμε ότι μέχρι εδώ ήταν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το μέλλον αυτής της χώρας, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς επιλέξαμε το πρώτο. Μπορεί κάποιοι να μας κάνουν κριτική γι' αυτό. Να μας πούνε ότι κάναμε λάθος επιλογή. Ότι θα έπρεπε να σηκωθούμε, να φύγουμε ή ξέρω εγώ. Οτιδήποτε. Εμείς κάναμε αυτή την πολιτική επιλογή. Και σε αυτή την πολιτική επιλογή θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε καταφέρει. Διότι αν δεν είχαμε κάνει αυτή την πολιτική επιλογή, δεν θα υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πρόσβαση στα ελληνικά νοσοκομεία. Δεν θα υπήρχαν τα σχολικά γεύματα. Δεν θα υπήρχε το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν θα υπήρχε η κατά 4% μείωση της ανεργίας. Δεν θα υπήρχε η μεγάλη και σκληρή μάχη που δίνουμε για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν θα υπήρχε η μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Δεν θα υπήρχαν μια σειρά από νίκες τις οποίες έχουμε πετύχει, οι οποίες είναι και οικονομικές, που αφορούν την καθημερινότητα. Δεν λέω ότι η καθημερινότητα είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε, ωστόσο έχουν γίνει βήματα, έχουν υπάρξει νίκες, έχει υπάρξει μια προσπάθεια για τη βελτίωση των ανθρώπων οι οποίοι σηκώσανε
το βάρος της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να υπάρχει. Πάντως. Από την άλλη μεριά υπάρχει η παράδοση, η πλήρης υποταγή στους δανειστές και στις ακρότητες των διαρκών μέτρων, των διαρκών περικοπών, της διαρκούς λιτότητας χωρίς προοπτική. Πάντως εδώ ο κύριος Κώστας από τον Μαρκόπουλο σας παρατηρεί ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με το ευρώ, υπό την σκέπη του, το ευρώ δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά στον κόσμο. Καθώς επίσης ότι όνειρα θερινής νυχτός, τα λεφτά τα έχουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστές. Εννοεί ότι δεν θα δώσουν πίσω. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια άποψη η οποία αμφιβάλλει για το αν αυτό το ότι μένουμε στο ευρώ έχει λήξει και ότι είναι απόλυτα διασφαλισμένο ή τι συνέπειες θα έχει. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει παρέλθει τουλάχιστον για την Ελλάδα. Ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι ξαφνικά εκεί που δεν έμπαινε ερώτηση, συνεχώς δημοσκόπηση με δημοσκόπηση ανεβαίνει το ποστό. Μήπως είναι ότι οι αντοχές τελειώνουν. Φυσιολογικό χαρακτηριστικό όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι το 2015, διότι πλέον δεν υπάρχει ανοιχτό αυτό το ζήτημα, πιθανή έξοδος από το ευρώ της χώρας θα γινόταν στην πλάτη των εργαζομένων, δηλαδή θα σήμαινε μια υψηλότατη νομισματική υποτίμηση η οποία θα μείωνε την αγοραστική δύναμη των λαϊκών στρωμάτων και τα πράγματα έχω την εντύπωση ότι θα ήταν, από μια στιγμή στην νομίζω άλλη, ότι θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα ήταν πολύ χειρότερα και η περίοδος προσαρμογής δεν θα ήταν σύντομη, κύριε Κουρή. Δεν θα ήταν σύντομη. Θα έλεγα εγώ ότι σωστά παρατηρείτε πως από την Κομισιόν τουλάχιστον και κάποιους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοσιαλδημοκρατικούς κτλ. Δεν τίθεται θέμα. Νομίζετε όμως ότι έχει εγκαταλείψει ο Σόιμπλε αυτό το σενάριο. Για αυτό το ζήτημα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σόιμπλε. Από αυτό τις ενδείξεις που έχετε εννοώ. Εγώ θεωρώ ότι όλοι δουλεύουν έτσι ώστε να αποφευχθεί μια αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης, με δεδομένο μάλιστα ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να μπει σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης, καθώς τα μεγέθη είναι τέτοια που επιτρέπουν επιτυχία λήξη του προγράμματος. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν και από την στάση του καθενός, την πολιτική στάση του καθενός θα κριθούν. Και η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας θέλει να συμφωνήσει μαζί σας. Αλλά παρατηρώντας τη σκληρή γραμμή που κρατάει ο Σόιμπλε, δηλαδή ακόμη και για το υπερπλεώνασμα που βγάλατε, δημιούργησε πρόβλημα. Το πήγε πίσω κτλ. Και τώρα σου με παρατείνει. Γιατί δεν πιστεύει ότι θα πάνε κατευχήν. Βλέπω ο κ. Σόιμπλε ξανά τραβάει ένα μαστίγιο, κρατάει. Αυτό ο κύριος Σόμπλε έχει έναν και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και μια πολύ συγκεκριμένη συνταγή για αυτό το οποίο θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε υπέρβαση της κρίσης. Είναι η διαρκής λιτότητα, η διαρκής δημοσιονομική στενότητα. Όμως, προσέξτε, αυτή τη στιγμή η πολιτική αυτή αντίληψη την οποία υπηρετεί η γερμανική κυβέρνηση και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Έχει αρχίσει να αμφισβητείται από τους σοσιαλδημοκράτες, από κυβερνήσεις οι οποίες. Δεν στα Eurogroup για να επαναστατήσουν. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε. Εντάξει, να επαναστατήσουν οι σοσιαλδημοκράτες δεν πρόκειται ποτέ να επαναστατήσουν. Ωστόσο, διαμορφώνεται. Στέλνουν έναν κόσμο στην ακροδεξιά. Διαμορφώνεται. Αυτό οι συντηρητικές. Όχι ότι είναι ακροδεξιός. Ναι, οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης αδυνατούν να το κατανοήσουν. Οι σοσιαλδημοκράτες τελευταία. Δειλά μεν, αλλά εμπράκτος δε, έχουν αρχίσει να το συνειδητοποιούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με τον τρόπο πάνω τον οποίο πορεύεται. Το υπάρχουν δυσκολίες σε αυτό, το ξέρετε, γι' αυτό και με τη σοσιαλδημοκρατία υπάρχουν ούτως ή άλλως πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, φαίνεται ότι αρχίζουν να το συνειδητοποιούν. Οι συντηρητικοί όμως κύκλοι της Ευρώπης αδυνατούν ακόμα να το συνειδητοποιήσουν και θεωρούν ότι ο μοναδικός τρόπος, ας πούμε, για να μπορέσει να επιτευχθεί ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι η δημοσιονομική σκληρότητα, η δημοσιονομική πειθαρχία και η άτεγκτη τήρηση των κανόνων. Αυτό το οποίο δεν σκέφτονται ποτέ είναι ότι οι κανόνες είναι αποτέλεσμα πολιτικών τσιμούς. Δεν μπορεί να ζει ο Γερμανός μια χαρά και ο Νότιος να πηγαίνει στα σκουπίδια, στα ζήτια. Μην θεωρείτε κιόλας ότι οι Γερμανοί όλοι ζουν μια χαρά.
Και στη Γερμανία υπάρχουν κοινωνικές συγκρούσεις. Και στη Γερμανία υπάρχουν κοινωνικές πολλώσεις. Και στη Γερμανία υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν εξαντλητικά με πολύ χαμηλούς μισθούς. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα μιας σύγκρουσης μεταξύ εθνών. Εδώ είναι ζήτημα κοινωνικών. Κοινωνικών συγκρούσεων, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Το θέμα είναι ποια δύναμη επικράτει κάθε φορά. Δεν υποσχόταν αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, ούτε η Ευρωζώνη. Θα έλεγα πάντως ότι ενώ εσείς κάνατε ένα άνοιγμα και προς τη Σοσιαλδημοκρατία και ο κύριος Σιμίτης ήταν και παρατηρητής σε κάποιες συνάξεις των ηγετών τους, έτσι, θα χάσετε συμμάχους τώρα. Δηλαδή, ο Ολάντ που ήταν ένας βασικός σύμμαχος δεν θα είναι υποψήφιος και δεν φαίνεται να κερδίζουν οι σοσιαλδημοκράτες και σε διάφορες άλλες χώρες αυτό που επικρατεί είναι η δεξιά και προς το άκρο αντίληψη και όχι η σοσιαλδημοκρατική. Περιμένετε να δούμε τα αποτελέσματα όλων των εκλογών. Έχουμε τρεις αναμετρήσεις μπροστά μας. Έχουμε την Ολλανδική εκλογική αναμέτρηση το Μάρτιο. Έχουμε στη συνέχεια τις γαλλικές εκλογές. Έχουμε και τις γερμανικές εκλογές. Μπορεί και να προκύψουν και ιταλικές. Αυτό είναι ζήτημα που δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Εγώ σας λέω τι έχουμε μπροστά μας στο καλεντάρι του 2017. Τώρα. Το ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων είναι ακόμα ανοιχτό. Βεβαίως, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι υπάρχει μια κοινωνική τάση αμφισβήτησης των ελίτ στην Ευρώπη. Και το μεγάλο πολιτικό ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι αν οι ελίτ στην Ευρώπη θα αμφισβητηθούν από πολιτικές δυνάμεις με ακροδεξιό πρόσημο, με λαϊκιστικό πρόσημο ή θα αμφισβητηθούν από δυνάμεις με προοδευτικό πρόσημο, με ριζοσπαστικό πρόσημο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η Ευρώπη αλλάζει. Η Ευρώπη θα αλλάξει. Το θέμα είναι προς τα πού. Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική σύγκρουση της εποχής μας. Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική σύγκρουση της εποχής μας. Δεν είναι. Βεβαίως, στην Αμερική έγινε αυτό. Στην Ελλάδα έγινε κάτι άλλο. Αλλού μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η μεγάλη πολιτική σύγκρουση της εποχής μας και καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτή δεν είναι μια περίοδος μεταβατική. Είναι μια περίοδος μεγάλων πολιτικών συγκρούσεων. Στο μυαλό τους δεν είναι το οικονομικό. Break. Αλλά θέλουν να τελειώνουν μια με την αριστερά στην Ελλάδα και με τις εκλογές που έχουν ώστε να μην φυτρώνει η αριστερά. Το βέβαιο είναι ότι δεν νιώθουν και πάρα πολύ άνετα με αυτή την κυβέρνηση. Σε αυτό δεν θα το αμφισβητούσα ποτέ. Πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.